Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε ζητήματα εκπαίδευσης, είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία μας θέτετε. Θα σας θυμίσω ότι τόσο Facebook, Twitter και email είναι καθημερινά στην διάθεσή σας για να μας θέτετε ερωτήματα τα οποία ενδεχομένως θέλετε να απαντήσουμε μαζί με τον κύριο Μανώλη Μαυράκη, τον οποίο θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως, φιλόλογος και διευθυντής του φροντιστηρίου που καμισά στο Ηράκλειο. Καλώς σας βρήκαμε. Χαρά μας που είστε εδώ, κύριε Μαυράκη, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Και θέλω να ξεκινήσω με την αυριανή ημέρα, ημέρες εκπαίδευσης αυτά φροντιστήρια που καμισάς. Κάθε χρόνο είναι σταθερό το ραντεβού σας. Ραντεβού το οποίο δίνεται και με τους γονείς και με τα παιδιά και με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με ανθρώπους της εργασίας. Ναι, θα θέλαμε να καταρχάς να έχουμε τις πληροφορίες που αφορούν το νέο εκπαιδευτικό σύστημα, το νέο λύκειο και το νέο τρόπο εισαγωγής. Το περιμένουμε μήνες τώρα. Προφανώς η πολιτική επικαιρότητα είναι σε προτεραιότητα και όλα τα άλλα μένουν πίσω ή τα εθνικά ζητήματα. Εμείς στείλουμε μια εκδήλωση πολλά χρόνια τώρα. Πραγματικά απευθυνόμαστε στους μαθητές αλλά και στους γονείς τους. Θα συναντηθούμε αύριο Σάββατο το μεσημέρι στις 1 στο ξενοδοχείο Αστόρια και σε αυτή τη μερίδα θα κάνουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα, το πρώτο μέρος, θα έχει να κάνει με μια παρουσίαση, θα έλεγα επιλεκτική, αλλά προσεκτική, με σωστά κριτήρια, σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Νομίζω θα επιμείνουμε περισσότερο σε αυτό που έχει να κάνει με επαγγελματικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται ή δεν κατοχυρώνονται, με έξυπνες επιλογές που συνδέονται ενδεχομένως και με εναλλακτικές καριέρες. Είναι αυτό που προσπαθούμε να πείσουμε τους γονείς ότι δεν υπάρχουν μονόδρομοι πλέον. Άλλαξαν τα δεδομένα της αγοράς. Αυτό που επιβάλλεται πια, οι έξυπνες επιλογές και οι εναλλακτικές. Ακριβώς. Και πώς μπορεί ένα πτυχίο να σου δώσει διαφορετικές εναλλακτικές για παρακάτω. Και προφανώς θα πούμε και πράγματα που συνδέονται με τις αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο του 19. Έγιναν πράγματα, άλλαξαν πράγματα, πολλά πανεπιστημιακά τμήματα, νέα δεδομένα που αφορούν και τους φετινούς υποψηφίους. Δεδομένα που θα έλεγα ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς αυξάνουν τις επιλογές και μπαίνουν και καινούργια χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα είχαμε μέχρι φέτος. Και είναι και το μηχανογραφικό ένα πολύ μεγάλο. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ζήτημα, βέβαια, για το πώς επιλέγουν οι υποψήφοι, ποια είναι τα κριτήρια και πώς φτάνουμε ως εκεί. Στο δεύτερο κομμάτι, έχουμε προσκεκλημένη και είναι μεγάλη μας χαρά την κυρία Στέλλα Αρναούντογλου. Γνωστή νομίζω σε όλους, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, η οποία, με την οποία κουβεντιάσαμε αρκετά, είπαμε πού ακριβώς θα εστιάσουμε. Ήταν νομίζω μια κοινή εύκολη απόφαση να πούμε για τις σχέσεις των εφήβων, κυρίως με τους γονείς τους, για τη δυσκολία που πολύ συχνά αντιμετωπίζουν και οι μεν και οι δε σε αυτήν τη σχέση, τις συγκρούσεις. Το άλλο που είπαμε, προφανώς να μιλήσουμε για το άγχος των μαθητών σε σχέση με τα διαβάσματά τους ή σε σχέση με την προετοιμασία τους ή σε σχέση με τις εξετάσεις, γιατί όντως είναι ένα ζητούμενο, το ζούμε κάθε χρόνο, παιδιά που προετοιμάζονται, που πιέζονται αντικειμενικά, έχουν προσδοκίες, έχουν στόχους, δυσκολεύονται και είμαστε σε μια προσπάθεια να πραγματικά να σταθούμε δίπλα τους και να τους βοηθήσουμε, αλλά με τον κατάλληλο τρόπο και γι' αυτό θέλουμε και τους γονείς. Σε αυτήν λοιπόν την εκδήλωση πραγματικά είναι μια ανοιχτή πρόσκληση και για τους γονείς. Θέλουμε να ακούσουν και για τις επιλογές των παιδιών τους και για τα κριτήρια με τα οποία καλό είναι κάποιος να επιλέγει πράγματα. Πώς τα προσωπικά εν τέλει πρέπει να είναι του κάθε ενός τα κριτήρια, τα στοιχεία της προσωπικότητάς του πρέπει να είναι αυτά που θα καθορίσουν τις επιλογές του. Θέλουμε να τα ακούσουν οι γονείς αυτό. Πρέπει να ακούσουν καινούργια πράγματα, σαν και αυτά που είπα προηγουμένως για εναλλακτικές καριέρες και καινούργιες προοπτικές για έξυπνες επιλογές. Οι τρόποι που σκεφτόμαστε πριν 10 χρόνια δεν μπορούν να σταθούν σε αυτά τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Και φυσικά θέλουμε να ακούσουν την ειδικό, την ψυχολόγο, σε αυτά τα ζητήματα. Γονείς δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα παιδιά τους. Είναι σε ρήξη, είναι σε σύγκρουση. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και πραγματικά υπάρχουν οι τρόποι. Υπάρχουν οι τρόποι, χρειάζεται διαχείριση έξυπνη, αλλά μετά από πληροφόρηση. Εκεί λοιπόν θα έχουμε την ειδικό
εκείνη που θα απευθυνθεί και στους δύο, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο για αύριο. Mm-hmm. Θέλουμε να απευθυνθεί η κυρία Αρναούτογλου και στα παιδιά και στους γονείς, γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορεί να τα πει συγχρόνως και στους δύο. Και έχω την αίσθηση ότι τα παιδιά έχουν. Βρίσκουμε μάλλον ευήκο αότα στα παιδιά, όχι τόσο εύκολα στους γονείς την ίδια ώρα. Νομίζω ότι είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να, καμιά φορά να ακούσουν περισσότερα πράγματα. Ναι, και νομίζω ότι είναι και εκείνοι που πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα. Ναι. Δηλαδή είναι εκείνοι που πρέπει να κάνουν το βήμα προς τα μπρος, να προσεγγίσουν. Αλλά πολύ συχνά αυθαιρετούν. Δηλαδή τους λείπει η γνώση, σε εισαγωγικά ή χωρίς. Περισσεύει το συνέστημα. Αθελά και τους, άθελά τους, ναι, με την αγάπη τους πάρα πολύ συχνά, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Mm-hmm. Το τελευταίο μέρος είναι επίσης ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό τα τελευταία χρόνια. Θα μιλήσει η κυρία Αρναούτογλου για τη σχέση που έχουν οι έφηβοι με το κινητό τους τηλέφωνο. με τον υπολογιστή, με το διαδίκτυο και με αυτό που λέμε gaming, προέκταση δηλαδή χεριού. Το παιχνίδι. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Φυσικά αφορά τη σχέση τους με τα βιβλία, τη σχέση τους με το σχολείο, με τη δουλειά τους. Αλλά αφορά γενικότερα τη σχέση με τον εαυτό τους, με την προσωπικότητά τους. Προσπαθούμε από την πλευρά μας, ως δάσκαλοι, ως φροντιστές, να είμαστε δίπλα και σε αυτό. Mm-hmm. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Πολύ συχνά είναι δύσκολο να το διαχειριστείς όταν έχουν περάσει χρόνια σταθερής ενασχόλησης και όταν βλέπεις έναν έφηβο στα 14, στα 15 του να έχει μια σταθερή και μόνιμη για πολλές ώρες απασχόληση. Mm-hmm. Όμως και εκεί υπάρχουν προτάσεις και εκεί υπάρχουν λύσεις και πάλι θα ακούσουμε εκείνα τα πολύ σπουδαία που έχει να πει η κυρία Αρναούτογλου. Συμβουλές και μυστικά τα οποία δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε από μόνοι μας. Χρειάζονται ειδικοί πολλές φορές για να μας τα πούν και να μας ανοίξουν τα μάτια. Και αυτό νομίζω θα βοηθήσει. Όμως, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που λέγεται επαγγελματικός λοιπόν προσανατολισμός σε όλο αυτό την ημερίδα και στην αυριανή ημέρα, στις ημέρες εκπαίδευσης. Καταρχήν, επειδή θα πούμε για δύο διαφορετικά τεστ, θέλω mm-hmm. να ξεκινήσουμε από το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Λοιπόν, με αφορμές αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί μας αρέσει η εξωστρέφεια, μας αρέσει να απευθυνθούμε στον κόσμο. Υπάρχει ένα κενό ομολογουμένο σε αυτό το κομμάτι που λέγεται επαγγελματικός προσανατολισμός. Στα φροντιστήρια που καμισάς εδώ στο Ηράκλειο έχουμε στήσει ένα κέντρο πιστοποιημένο πλέον. Έχουμε 7 συμβούλους πιστοποιημένους από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και κάνουν μια πολύ σπουδαία δουλειά. Νιώθω καλά, νιώθω περήφανος και το λέω χρόνια τώρα. Όλο αυτό πράγματι που λέγεται προσανατολισμός ξεκινάει, πρέπει να ξεκινάει, να το πω σωστά, από την ανίχνευση των στοιχείων της προσωπικότητας. Εκεί λοιπόν έχουμε τη βοήθεια της επιστήμης. Και αυτό που λέμε ψυχομετρία είναι στα χέρια των ειδικών και των συμβούλων να βοηθήσουμε. Υπάρχουν λοιπόν τεστ σαν και αυτό που το δίνουμε πλέον, με αφορμή την εκδήλωση δίνουμε και δωρεάν κωδικούς mm-hmm. και μου δίνει την ευκαιρία να το πω και τώρα υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες θέσεις και κωδικοί. Μαθητές λοιπόν πρώτης λυκείου που μπορούν να περάσουν ένα τεστ ψυχομετρικό που ανοιχνεύουμε πολλά πολλά στοιχεία προσωπικότητας με βάση τα οποία κάνουμε τις προτάσεις. Άρα αυτό, λοιπόν, το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού απευθύνεται στους μαθητές πρώτης λυκείου. Είναι λοιπόν ένα καταπληκτικό ψυχομετρικό εργαλείο που προτείνουμε πράγματα αφού ανοιχνεύσουμε πολλά στοιχεία προσωπικότητας. Αυτό λένε οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τις ιδιαιτερότητες του παιδιού. Δεν υπάρχει παιδί που να μην έχει ένα μεγάλο τουλάχιστον ταλέντο. Δεν υπάρχουν μόνο τα αδύνατα σημεία. Mm-hmm. Υπάρχουν δυνατότητες. Τις αποκαλύπτουμε και με βάση την προσωπικότητα γίνονται προτάσεις. Εδώ βλέπετε τα 6 στοιχεία του Χόλαντ που είναι επαγγελματικοί τύποι. Μετράει λοιπόν σε πρώτο επίπεδο κατά πόσον ο συγκεκριμένος μαθητής είναι πρακτικός, ερευνητικός, καλλιτεχνικός, κοινωνικός, επιχειρηματικός. Αυτό είναι το βασικό ψυχομετρικό μοντέλο. Πίσω από αυτά μετράει δεκάδες στοιχεία προσωπικότητας, συμπεριφοράς και κάποια στιγμή καταλήγει να προτείνει, δηλαδή να μετασχηματίζει την προσωπικότητα σε επιλογές. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κάρτα που μας προτείνει ανάμεσα σε 20 μεγάλες κατηγορίες και αυτό το καταπληκτικό που βλέπουν τώρα οι τηλεθεατές είναι στο τέλος του τεστ όπου γίνονται προτάσεις πολύ συγκεκριμένες. Προτείνονται τμήματα με τον κωδικό όχι τους. Γενικά και αόριστα, όχι, τμήματα. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα μαγικό, επιτρέψτε μου, γιατί από ένα μηχανογραφικό και από επιλογές που ξεπερνούν τις 400 και που οι υποψήφοι δεν γνωρίζουν παρά, όχι δεκάδες,
στα δάκτυλα των χεριών μερικούς τίτλους. Και συνήθως τα πιο δημοφιλή. Ακριβώς. Μόνο τίτλους πίσω από εκεί τις πληροφορίες αγνοούν παντελώς. Να φτάνουμε εδώ να μιλάμε για προτάσεις συγκεκριμένες. Μετά από αυτό ακολουθεί η συμβουλευτική, η παράδοση του τεστ από συμβούλους και από εκεί και πέρα πάμε σε ασφαλείς επιλογές. Βλέπετε εδώ με γραφήματα, πολύ συγκεκριμένα πράγματα για αυτά που ταιριάζουν στην προσωπικότητα ενός παιδιού. Mm-hmm. Αυτό το δίνουμε με αφορμή την εκδήλωση μαθητές πρώτης λυκείου. Πολύ σημαντικό το αυτό. Άλλο το τεστάκι που έχουμε τη δυνατότητα και είναι ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό εργαλείο δουλειάς για μας και κυρίως απευθυνόμαστε σε μαθητές γυμνασίου γιατί εκεί έχει αξία ιδιαίτερη αυτή η δουλειά. Mm-hmm. Είναι το τεστ ματσιακών τύπων. Αυτό έχει να κάνει με την προσπάθειά μας να ανιχνεύσουμε κατά πόσον ένα παιδί είναι οπτικός, ακουστικός, κινεστητικός, ενδοπροσωπικός, διαπροσωπικός. Είναι αυτοί οι μαθησιακοί τύποι που ουσιαστικά μας οδηγούν σε πολύ ασφαλείς προτάσεις για το ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι το παιδί να διαβάσει. Έτσι ξεκινάμε τη δουλειά μας. Κάθε παιδί έχει διαφορετικό τρόπο για να ακριβώς διαβάσει σωστά. Λοιπόν. Αυτό που κάνει λοιπόν αυτό το τεστ είναι να συνθέσει πάλι τα ποσοστά, τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά του παιδιού και εμείς με τη σειρά μας μετά να κάνουμε προτάσεις. Πώς προτείνουμε σε ένα παιδί που το τεστ μας δίνει το κινεστητικό ως πρωτεύον στοιχείο, πώς πρέπει να διαβάζει, πώς πρέπει να δουλεύει, mm-hmm, τι πρέπει να αξιοποιήσει στον τρόπο της δουλειάς του, τι κάνει ένα παιδί που κυριαρχεί το ακουστικό ή το οπτικό στοιχείο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Σε πιο μικρή ηλικία απευθυνθείς, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχεις να έχεις έναν μαθητή που δουλεύει με τρόπο αποτελεσματικό. Για να μην φτάσουν και οι γονείς κάποια στιγμή να έχουν ένα παιδί στην τρίτη ηλικίου, το οποίο δεν γνωρίζει πού θέλει να στοχεύσει, ή μάλλον θα έπρεπε να το έχει κάνει αρκετές τάξεις πριν, και να μην γνωρίζουν και οι ίδιοι πώς να το υποστηρίξουν όλο αυτό, να υποστηρίξουν την προσπάθειά του. Συνδυασμός πραγμάτων η επιτυχία. Είναι μια πολύ σύνθετη υπόθεση. Πραγματικά πρέπει κανείς να βοηθήσουν τα παιδιά να επιλέξουν με τα δικά τους τα κριτήρια. Δυσκολευόμαστε καμιά φορά, ομολογουμένως, mm-hmm, με τους γονείς. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι εδώ έχουμε τη βοήθεια της επιστήμης. Δεν αυθαιρετούμε και δεν μας επιτρέπεται να αυθαιρετήσουμε. Έτσι. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Τώρα, στον τρόπο της δουλειάς και στον τρόπο που διαβάζουν, είναι το πρώτο πράγμα που αντιμετωπίζουμε όταν ένα παιδί έρθει στο φροντιστήριο. Το πρώτο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να του δείξουμε δρόμους να δουλέψει μόνος του και να είναι δουλειά αποτελεσματική. Mm-hmm. Δεν είναι πάντα το ζητούμενο χρόνος και ποσότητα. Ποιότητα. Έχει να κάνει με την ποιότητα της δουλειάς. Την ποιότητα της δουλειάς. Εσείς βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης φυσικά και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να παίρνετε πληροφορίες και για την αυριανή ημέρα. Όμως γνωρίζω, κύριε Μαυράκη, ότι ετοιμάζεται ήδη μια δεύτερη μεγάλη εκδήλωση, ημέρες καριέρας 6 Απριλίου. Εκεί είναι μια ιστορία που κρατάει πλέον 18 χρόνια. Προσκεκλημένοι μας είναι σύμβουλοι σταδιοδρομίας. Για φέτος ετοιμαζόμαστε για τις 6 Απριλίου. Είναι μια μεγάλη μερίδα. Συνεργάτες από την Orientum και πάντα τους ευχαριστώ γιατί έχουν συμβάλει τα μέγιστα, mm-hmm, για να στηθεί αυτό το κέντρο επαγγελματικού προσανατολισμού εδώ και να μπορούμε να βοηθήσουμε. Ο Νίκος Παυλάκος θα είναι εδώ. Θα επικεντρωθούμε περισσότερο σε σχολές, θα επικεντρωθούμε περισσότερο σε επιλογές. Αν έχει ανακοινωθεί νέο λύκειο, νέο σύστημα εισαγωγής, εννοείται ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα φροντίσουμε να ενημερώσουμε με τον πιο ασφαλή τρόπο. Και εκεί έχουμε και ένα κομμάτι με τους επαγγελματίες που θυμάστε, κυρία Σφαγιανάκη. Πάντα έχουμε ανοιχτά πάνελ και προσκεκλημένους σπουδαίους ανθρώπους της πόλης μας, επαγγελματίες επιτυχημένους, και φέρνουμε σε επαφή τα παιδιά με τους επαγγελματίες, γιατί και εκεί η πληροφόρηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν το συζητάμε. Λύνουν απορίες. Και επί της ουσίας που αφορά τη δουλειά, το πρακτέο, ναι, 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 έτσι. Δυσκολίες και θετικά και αρνητικά συμβαίνουν. Αυτό είναι σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι θα ήθελα να κάνω έτσι μια πρόσκληση και πραγματικά θα ήθελα να επιμείνω λίγο με τους γονείς. Γιατί λέμε κάνουμε αυτές τις ανοιχτές μερίδες. Καταλαβαίνει κανείς ότι κυρίως τους μαθητές απευθυνόμαστε. Mm-hmm. Γιατί πράγματι είναι ένας δικός τους αγώνας, είναι δική τους αυτή η προσπάθεια. Και το διάβασμά τους και ο κόπος τους και οι επιλογές για την ζωή τους. Αλλά επειδή ζουν με τις οικογένειές τους και οι οικογένειες είναι δίπλα και έχουν όλη την καλή διάθεση να τους στηρίξουν και το ξέρουμε, οι προθέσεις τους είναι οι καλύτερες πάντα,
Θέλουμε οι γονείς να είναι δίπλα μας και το επιδιώκουμε. Και όσοι φροντιστήρια που καμισάς ψάχνουμε διάφορους τρόπους γι' αυτό. Θέλω όντως να απευθυνθώ στους γονείς και να πω ότι θα ήθελα να έχουν άποψη, αλλά θα ήθελα να έχουν άποψη μετά από ενημέρωση και μετά από πληροφόρηση. Επειδή κατά κύριο λόγο λοιπόν και οι γονείς μας παρακολουθούν, να τους θυμίσουμε πού και πότε μπορούν να έρθουν. Για μια φορά ακόμα αύριο, το μεσημέρι, Σάββατο, στις 1 η ώρα στο ξενοδοχείο Αστόρια. Mm-hmm. Εκεί θα είναι ενημέρωση και η διαδικασία των τεστ την επόμενη ημέρα. Υπάρχει διαθεσιμότητα ακόμα. Όποιος θελήσει, νομίζω ότι εύκολο είναι να επικοινωνήσει μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να πούμε στον κόσμο ότι ξεκινάμε και μια πολύ σημαντική συνεργασία από 18 Φεβρουαρίου και κάθε Δευτέρα θα ενημερώνουμε τους γονείς και τα παιδιά για ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία. Θέλουμε και ελπίζουμε να φανούμε χρήσιμοι στους μαθητές και στους γονείς. Πολύ πολύ συνοπτικά θα πω ότι θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια να κουβεντιάσουμε για τρόπους μελέτης, τεχνικές μελέτης, τεχνικές επανάληψης, πολλά πράγματα που αφορούν τη δουλειά των παιδιών στο σπίτι τους. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε λίγο να κάνουμε focus στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε στις εξετάσεις, νομίζω ότι την προτεραιότητα πρέπει να τρέχουν τα παιδιά που είναι για τις εξετάσεις πανελλαδικές και άρα θα μείνουμε λίγο στις επιλογές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάπως έτσι το σχεδιάζουμε παρέα και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, αν έχετε απορίες, εδώ είμαστε. Facebook, Twitter και email, τα οποία φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαυράκη. Και αν προσθέτει κάτι στη συζήτηση, θα το ξαναπώ, το έχω ξαναπεί στον αέρα. Αυτό το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού εγώ το έκανα, μιας και υπήρξε και μαθήτριά σας. Κοινωνιολογία που σπούδασα μου έβγαλε και μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο εργάζομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα γιατί προφανώς χαίρεστε για αυτό που κάνετε. Γι' αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.